centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα κύριε Νατσούλη. Χαιρόμαστε που συζητάμε πια και θέματα εκτός καραντίνας, κορονοϊού κτλ. Έτσι σιγά σιγά. Έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε, μπορώ να πω ότι μπήκαμε κανονικά στην δόξα σοι ο Θεός λειτουργία του Δήμου. Ναι. Και δεν μπορούμε να ασχολούμαστε μόνο με τον κορονοϊό. Σιγά σιγά. Να ασχολούμαστε με τα προβλήματα. Ακριβώς. Σας είδαμε και στα πανελλήνια κανάλια, κύριε Κοσλιόπουλε. Γίνεται, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό. Γίνεται πραγματικά μετά τις μεγάλες επιτυχίες και όλα της αστυνομίας. Γίνεται πολύ μεγάλος λόγος για μια ακόμη χρονιά, γιατί αυτό το φαινόμενο είναι κάθε χρονιά με τα φυτά του γράμμου. Παίρνει διαστάσεις λοιπόν αυτό το θέμα και εσωτερικές διαστάσεις. Ο κύριος Δημητριάδης από την Αντιπολίτευση, παραδείγματος χάρη του Δήμου Νεστορίου, μίλησε για όψιμους που ενδιαφέρονται τώρα για τα φυτά του γράμμου, χωρίς να διευκρινίσει και ποιος ακριβώς εννοεί. Πώς έγινε το θέμα? Πιστεύω ότι δεν εννοεί εμένα, γιατί εγώ δεν είμαι καθόλου όψιμος σε αυτό το ενδιαφέρον. Έχουμε δώσει αγώνες. Ναι, δεν διευκρινίζει σίγουρα για ποιον αναφέρεται. Ναι. Σε ποιον αναφέρεται. Εν πάση περιπτώσει όμως, το θέμα και το πρόβλημα υπάρχει. Ναι, ναι. Τι κάνουμε λοιπόν γι' αυτό, κύριε Κοσλιόπουλε? Κοιτάξτε, καταρχήν να καταλάβει λίγο ο κόσμος τι είναι αυτό. Είναι ένα φυτό το οποίο βγαίνει σε μεγάλους πληθυσμούς πάνω στο γράμμο, στα λιβάδια του γράμμου, εκεί που είναι τα βοσκοτόπια του γράμμου. Έτσι. Δηλαδή. Ναι. Αυτό φυτρώνει και ανθίζει μόλις φύγουν τα χιόνια αμέσως. Ναι. Ναι. Δηλαδή ακόμα και η υπέρηξη περιοχή να έχει χιόνια και σε ένα ενδιάμεσο σημείο να λιώσουν τα χιόνια, αμέσως ανθίζει η πρίμουλα. Μάλιστα. Και κρατάει από τα μέσα Μαρτίου, ας πούμε, μόλις αρχίσουν να φεύγουν τα χιόνια, μέχρι τα μέσα Μαΐου περίπου. Ναι. Είναι ένα φυτό το οποίο έχει κάποιες φαρμακευτικές και ιατρικές ιδιότητες. Ναι. Χρησιμοποιείται δηλαδή στη φαρμακευτική βιομηχανία. Δεν και, ξέρω στην είναι τόσο και στην καλλιντική, λέμε, βιομηχανία. Ίσως και στην καλλιντική βιομηχανία. Δεν ξέρω από ιατρικής πλευράς αν είναι τόσο σπουδαίο. Γιατί απλώς αυτό που αναφέρουν είναι ότι μειώνει τη χοληστερίνη, βοηθάει το νευρικό σύστημα, βοηθάει τη θεραπεία της περικαρδίτιδας, στην αϊπνία, στην πνευμονία κτλ. Εν πάση περιπτώσει, προσωπικά μπορεί να μην είμαι ο ειδικός. Νομίζω ότι κάποια άλλα φυτά, ακόμα και της περιοχής μας, είναι ακόμα πιο μεγάλης αξίας ιατρικής. Λένε πάντως ότι το κιλό πηγαίνει 50.000. Όχι, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, κύριε Νατσούλη. Αυτά είναι αστειότητες. Ποια 50.000? Καταρχήν αυτό συλλέγεται χλωρό, αποξηραίνεται και μάλιστα η αναλογία για την πώληση του ξηρού είναι 7:1. 7 κιλά χλωρό άνθη γίνονται 1 κιλό ξηρό φυτό. Το οποίο εδώ στην Ελλάδα. Στην τελική πωλείται του μορφή στοιχίζει τόσο. Πώς? Στην τελική του μορφή στοιχίζει τόσο. Ας το πάρουμε πρώτα το ξηρό. Εδώ στην Ελλάδα εγώ το βρήκαμε 104 ευρώ το κιλό. 104 ευρώ το κιλό. Ναι. Στο Λονδίνο το πουλάνε 270 λίρες το κιλό το αποξηραμένο. Τώρα βέβαια το φυτό μπορεί να επεξεργαστεί, μπορεί να αποσταχθεί και να βγει το έλαιό του, το εθέρεο έλαιο κτλ. Ή το αποτέλεσμα της απόσταξης. Και αυτό επειδή χρησιμοποιείται στην παραγωγή φαρμάκων να κοστίζει κάποιες χιλιάδες ευρώ ενδεχομένως. Αλλά γι' αυτό το πράγμα χρειάζονται τόσο τεράστιες ποσότητες συλλογής του φυτού αυτού για να παράξουμε το εθέρεο έλαιο κτλ. Που βεβαίως θέλει πολλή δουλειά και πολύ μεγάλη ποσότητα να συγκεντρώσει κτλ. Εν πάση περιπτώσει, αυτή το συγκεντρώνουμε. Το λέμε αυτό γιατί αν όντως η αξία του είναι μεγάλη, ίσως θα μπορούσαμε να πάμε σε μια αξιοποίηση αυτού του φυτού. Που... Θα σας πω τώρα, ναι. Αυτό συμβαίνει πολλά χρόνια. Τα παλαιότερα χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια, μπαίνανε μαζικά οι κάτοικοι ενός γειτονικού χωριού στα σύνορα της Ερσέκας δηλαδή, φτωχοί κάτοικοι, και συγκεντρώναν αυτό το φυτό υπό τα κυκλώματα κάποιων εμπόρων, οι οποίοι τους το παίρνουν σχεδόν για ένα κομμάτι ψωμί. Για ένα κομμάτι ψωμί. Το πουλάνε, μας είπαν 15 ευρώ, κάποιοι μας είπαν και 3 ευρώ ξηρό. Από 3 μέχρι 15 ευρώ, εγώ δέχομαι την ανώτερη τιμή του 15 ευρώ, που είναι ένα πολύ χαμηλό μεροκάματο για τη δουλειά που ρίχνουν και για τις ποσότητες που πρέπει να συγκεντρώσουν. Έτσι. Και στη συνέχεια το παίρνουν οι έμποροι και το προωθούν στη Γερμανία, στην Ιταλία και στην Αγγλία. Και μάλιστα στη Γερμανία γίνεται η επεξεργασία. Ναι, ναι. Τα παλαιότερα χρόνια λοιπόν μπαίνανε καθ' ομάδας από 50 μέχρι 100 άτομα. Αυτό τώρα δεν υπάρχει. Γι' αυτό λέω ότι δεν είμαστε όψιμοι. Εδώ και πολλά χρόνια ασχολούμαστε με τη φύλαξη των συνόρων. Συγγνώμη. Θυμάστε κάποια στιγμή
είχαν φύγει, είχαν σταματήσει και τη λειτουργία τους στα φυλάκια. Κινητοποιηθήκαμε όλοι οι θεσμικοί παράγοντες του νομού, με τον Μητροπολίτη και όλοι οι υπόλοιποι. Πήγαμε στον Υπουργό Άμυνας τότε, στην κυβέρνηση κτλ. Επαναλειτουργήσαν τα τρία φυλάκια του Γράμμου, της Δημοταμίας και του Τριλόφου. Ενισχύθηκε το τμήμα συνοριοφυλακής στον Εστορείο. Αυξήθηκαν οι περιπολίες. Και τώρα υπάρχει καλή φύλαξη, μπαίνουν πολύ λιγότεροι, συλλαμβάνονται πολύ περισσότεροι και δεν υπάρχει αυτή η αποψήλωση που συνέβαινε κάποτε και η συνεχή. Η μεγάλη καταστροφή γινόταν παλιότερα, τώρα έχει περιοριστεί πάρα πολύ. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έτσι. Τώρα, από την πλευρά της δική μας. Στο μάτι των ανθρώπων αυτών βρίσκεται και η ξύλια στο Γράμμο και τα λουλούδια. Δηλαδή, ο Γράμμος είναι ένας θησαυρός, όπως έχετε πει και εσείς πολλές φορές. Πολύπλευρος θησαυρός. Να θυμίσουμε ένα γεγονός. Όταν φτάσαμε στον Υπουργό Άμυνας με τον Μητροπολίτη, διαπιστώσαμε από αεροφωτογραφία ότι είχαν λαθροϊλοτομήσει 5.000 στρέμματα δάσους, παρθένου δάσους. Και δεν το είχαμε πάρει είδηση, γιατί εμείς δεν είχαμε πρόσβαση για εκεί. Δεν υπήρχαν δρόμοι. Μετά ο στρατός έκανε τους δρόμους, το ελέγξαμε, το φυλάξαμε τα σύνορα κτλ. Αυτά σταμάτησαν. Τότε που δεν υπήρχε καλή φύλαξη συνόρων, γινόντουσαν όλα αυτά. Μάλιστα. Τώρα λοιπόν υπάρχει αυστηρή επιτήρηση των συνόρων και καθημερινή σύλληψη όλων αυτών που παραβιάζουν τα σύνορά μας και κάνουν αυτές τις λαθρές συγκεντρώσεις, συλλογές των φυτών κτλ. Τώρα να πάμε λίγο σε εμάς. Από τη στιγμή που είναι τόσο σπουδαίο αυτό το φυτό και υπάρχουν, σας λέω, και σπουδαιότερα. Ο Γράμμος έχει 1500 διαφορετικά είδη φυτών. Αρκετά από αυτά έχουν φαρμακευτικές, αρωματικές και ιατρικές ιδιότητες. Έτσι. Γιατί δεν το συγκεντρώνουμε εμείς? Μπράβο. Εμείς είχαμε ακόμη και την απορία και αυτές οι ποσότητες που έχουμε κατά σχέση, πού πάνε, ποια είναι η τύχη τους? Αυτές οι ποσότητες που κατάσχονται παραδίδονται στο δασαρχείο και το δασαρχείο τις βγάζει δημοπρασία. Α, μάλιστα. Και όποιος ενδιαφέρεται πάει και τις αγοράζει. Α, ωραία. Έχουν μία τιμή εκκίνησης και τις παίρνουν τα μαγαζιά, τα εμπορικά καταστήματα που πουλάνε τέτοια είδη. Πολύ ωραία. Έτσι. Ναι. Αυτό γίνεται. Ωραία. Και βεβαίως αυτοί που συλλαμβάνονται περνάνε από αυτόφορο, δικάζονται. Τους μπαίνουν πρόστιμα και διοικητικά, δηλαδή να πληρώνουν, και όσοι δεν έχουν να πληρώσουν πάνε φυλακή. Απαγορεύεται μετά η είσοδό τους για 5 χρόνια στην Ελλάδα κτλ. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Δεν είναι απλά τα πράγματα καθόλου. Ναι. Έχει επιπτώσεις. Έτσι. Τώρα πάμε στο γιατί δεν ασχολείται ο κόσμος εδώ της περιοχής μας. Καταρχήν να πούμε ότι κάποιοι ελάχιστοι ασχολούνται. Ναι. Καταρχήν έχουμε ένα στο Δήμο μας, δημότη μας, ο οποίος μένει στην περιοχή μας και ο οποίος εμπορεύεται αυτά τα σπάνια είδη, συγκεντρώνοντάς τους από την άγρια μορφή τους, πάνω από το Γράμμο δηλαδή, με τη νόμιμη διαδικασία όμως, όχι παράνομα. Mm-hmm. Ποια είναι η νόμιμη διαδικασία? Αν θέλει κάποιος να εμπορευτεί την πρίμουλα του Γράμμου, την άγρια, θα κάνει μία αίτηση στο δασαρχείο, θα πει εγώ θέλω να την εμπορευθώ, θα ανεβεί δασικός υπάλληλος πάνω και θα εκτιμήσει τις ποσότητες που υπάρχουν και θα βγάλει μια απόφαση και θα του πει ότι για φέτος μπορείς να συγκεντρώσεις 100 κιλά, ας πούμε. Mm-hmm. Του χρόνου θα ξανακάνει μια αίτηση και θα πάρει μια άλλη απόφαση. Το ίδιο μπορεί να κάνει και για άλλα φυτά. Υπάρχει λοιπόν ένας δημότης μας ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά επαγγελματικά. Έτσι. Και υπάρχουν και μερικοί άλλοι. Που βγάζει μεροκάματο. Αυτό έχει αξία να μας το πείτε. Βγαίνει το μεροκάματο? Κοιτάξτε, νομίζω ότι βγάζει. Καλά πάει. Μάλιστα. Και ο άνθρωπος τα πουλάει, τα συσκευάζει μάλιστα και τα πουλάει μέσω του ίντερνετ σε διάφορους πελάτες. Και πάει καλά. Έτσι, βγάζει ένα εισόδημα ή ένα συμπληρωματικό εισόδημα. Μάλιστα. Άσε που νομίζω ότι είναι η κανονική του δουλειά αυτή. Δεν κάνει κάποια διαφορετική δουλειά. Άρα βγάζει εισόδημα, ναι. Βγάζει ένα εισόδημα. Λοιπόν, δεύτερον, υπάρχουν κάποιοι επίσης δημότες μας οι οποίοι καλλιεργούν το τσάι. Το άγριο τσάι του Γάμου το καλλιεργούν. Ναι, ναι. Έτσι, έχουμε τέτοιους. Βεβαίως, εδώ να κάνουμε μία παρένθεση. Για το τσάι του Γράμμου, το άγριο, στο παρελθόν, υπήρξε ασυνειδησία και βέβαια, από πολλούς Έλληνες. Βέβαια, τι λέτε τώρα. Μόνο. Δηλαδή, ξέρετε, επιτρέπεται να συγκεντρώνουμε από κάθε είδος αρωματικού ή φαρμακευτικού φυτού 2 κιλά το χρόνο, την συλλεκτική περίοδο. Και μάλιστα για κάποια λέει πόσα κιλά τη μέρα. Για τα αρωματικά και τα φαρμακευτικά επιτρέπεται 0,5 κιλό τη μέρα. 2 κιλά στο σύνολο όλης της περίοδου. Κανένα φαρμακευτικό και σπάνιο είδος δεν επιτρέπεται να συγκεντρώσει πάνω από 2 κιλά για ατομική χρήση, λέω τώρα. Και όσοι ανεβαίνουν για τσάι χρήση, στο Γράμμο, παίρνουν 2 τσουβάλια την για πλάκα. Γεμίζουν. Αυτό είναι η απληστία, η ασυνειδησία και πολλές φορές τα βγάζανε και από τη ρίζα τους και το άγριο τσάι του Γράμμου κοντεύει να εκλείψει. Απίστευτο. Έχει μετατραπεί σε σπάνιο είδος. Ενώ δεν ήταν έτσι. Υπήρχε σε μεγάλη ποσότητα. Όπως υπάρχει τώρα σε μεγάλο πληθυσμό η πρίμουλα. Έτσι, που δεν έχει γίνει. Γιατί αυτοί τη σέβονται. Δεν την κρεσεριζώνουν. Θέλουν να έρθουν και του χρόνου να βγάλουν.
κόβουν μόνο τα άνθη και πουλάνε μόνο τα άνθη. Ενώ και η ρίζα έχει αξία φαρμακευτική. Μάλιστα. Τώρα, τι γίνεται με τους υπόλοιπους. Έχουμε λοιπόν κάποιους που καλλιεργούν τσάι και έχουμε και κάποιον ο οποίος καλλιεργεί και άλλα αρωματικά φυτά. Αλλά δεν έχουμε μαζική καλλιέργεια. Οργανωμένη καλλιέργεια. Τι φταίει σε αυτό το πράγμα. Πρώτον, δεν υπάρχει εμπειρία. Ποτέ δεν καλλιεργούσαν αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά εδώ στην περιοχή μας. Γιατί είχαν άλλες σχολείες. Είχαν τη γούνα, είχαν οτιδήποτε άλλο. Δεύτερον, δεν υπήρξε ποτέ καθοδήγηση από την πολιτεία. Για πρώτη φορά φέτος τρέχουν στην περιφέρειά μας δύο διαφορετικά προγράμματα και θέλω να τα πω. Ναι. Το πρώτο πρόγραμμα που το ξεκίνησε ο Περιφερειάρχης λέγεται Ακαδημία Ιατρικής Γεωργίας. Θα γίνει σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή Λάρισας και με τη Φαρμακευτική Σχολή Αθηνών. Mm-hmm. Θα γίνει μια εμπεριστατωμένη μελέτη για όλα τα σπάνια αυτά είδη αρωματικά και φαρμακευτικά του γράμμου και της ευρύτερης περιοχής. Θα βρεθούν οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες καλλιεργούνται, τα υψόμετρα, η απόδοσή τους, η βελτίωσή τους κτλ. Και στη συνέχεια θα γίνουν οι μερίδες να ενημερωθεί ο κόσμος και να παρακινηθεί για να μπορέσει να προχωρήσει σε τέτοιες καλλιέργειες, ιδιαίτερα στα ορεινά χωριά, τα οποία μας είναι έρημα. Και ένα δεύτερο πρόγραμμα πολύ σημαντικό, το οποίο πάλι γίνεται από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και από τους τρεις δήμους της Καστοριάς, για την βελτίωση, την γενετική βελτίωση των σπόρων σημαντικών καλλιεργειών της περιοχής μας, όπως είναι τα όσπρια, οι φακές, τα φασόλια κτλ. Γιατί ξέρετε, οι σπόροι τους οποίους χρησιμοποιούν η παραγωγή μας εδώ πέρα στην περιοχή δεν είναι αυτοί που έπρεπε να είναι. Δεν είναι οι σπόροι που θα έχουν μεγάλη απόδοση, μεγάλη αντοχή στις ασθένειες κτλ. Και γίνεται μία μελέτη τώρα για γενετική βελτίωση αυτών των αυτοθειών σπόρων εδώ της περιοχής μας. Και μέσα σε αυτή τη μελέτη όλη, μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, ενέταξε ο Περιφερειάρχης και ένα 10% του προγράμματος να αφορούν τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά του γράμμου. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε εξέλιξη με δύο σημαντικά προγράμματα και όταν ολοκληρωθούν αυτά και καταλήξουν θα μπορέσουμε να καλέσουμε τον κόσμο, να τους πούμε τι δυνατότητες και περιθώρια υπάρχουν και να δούμε και τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορέσει κάποτε κάποια στιγμή να καλλιεργήσει κάποιος άνθρωπος αυτά τα φυτά εδώ. Κύριε Δήμαρχε, ο κύριος Χρήστος Τόσκος από την εταιρεία Περιβάλλοντος κάτι θέλει να προσθέσει πάνω σε αυτά που λέτε, γιατί έχει ασχοληθεί με την περιοχή. Κύριε Τόσκο, καλημέρα. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και στον κύριο Κοσλιόπουλο. Πώς το βλέπετε εσείς το θέμα που έχει μέρες και πάλι? Κοιτάξτε, αυτό το θέμα είναι εδώ και 15 χρόνια. Βέβαια, σίγουρα. Το φαινόμενο αυτό. Τα τελευταία χρόνια το έχουμε αναδείξει πολλές φορές σαν εταιρεία περιβάλλοντος και στα πανελλήνια μέσα ενημέρωσης. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς εδώ στην περιοχή η φύλαξη γίνεται περιστασιακά. Δηλαδή, ξεσπάει το θέμα. Γίνεται θέμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχουμε συλλήψεις, έχουμε το γράμμα. Ναι. Γίνονται αποσπασμωδικά κάποιες συλλήψεις στο γράμμα και από εκεί και μετά ξανασταματάνε. Και αυτοί συνεχίζουν να μαζεύουν. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι ότι στην Ελλάδα δεν μπορούν να περνάνε όποτε θέλουν να περνάνε. Να γίνει μια συστηματική επιχείρηση σχεδόν σε καθημερινή βάση, αν όχι καθημερινή μέρα παραμέρα. Να γίνονται επεμβάσεις στην περιοχή ώστε να μπορούν να τους συλλαμβάνουν για να καταλάβουν ότι στο εξής δεν θα μπορούν να κάνουν. Και ο Δήμαρχος, όταν συλλαμβάνονται αυτοί οι άνθρωποι, έχουν πολλές κυρώσεις. 5 χρόνια δεν τους επιτρέπεται είδος στην Ελλάδα. Πρέπει να πληρώσουν για αυτό που έχουν κάνει σε χρήματα, αν δεν τα έχουν μπαίνει και φυλακή. Οπότε για ένα μεροκάματο 5 ή 15 ευρώ κινδυνεύουν πάρα πολλά πράγματα. Διακινδυνεύουν αυτοί, ρισκάρουν πάρα πολλά πράγματα από την ζωή τους. Δεν μπορούν να καταλάβουν πώς το κάνουν. Εγώ από τη δικιά μου εμπειρία και από αυτά που μαθαίνουμε και από αστυνομικούς που τους συλλαμβάνουν, ας πούμε, τι γίνεται. Τους πιάνουν, τους κατασχέτουν ότι έχουν άλογα μουλάρια, τι κουβαλάνε μαζί τους και το υλικό που μαζεύουν, τους πάνε στον εισαγγελέα, τους γίνεται κάποιες ποινές και την άλλη μέρα τους απελάβουν. Ναι, και μετά από μια εβδομάδα αυτοί μπαίνουν πάλι παράνομα, δεν μπαίνουν νόμιμα στα σύνορα για να τους ελέγξουν και να πούν, όπα, δεν μπορείτε να μπείτε. Μια παρέμβαση εδώ. Εάν κάποιος συλληφθεί για πρώτη φορά, αφού περάσει το αυτόφορο και τα λοιπά και τους πάρουν το ό,τι έχουν συγκεντρώσει, βγαίνει η απόφαση ότι απαγορεύεται η είσοδό τους στην Ελλάδα για 5 χρόνια. Αν τους συλλάβουν δεύτερη φορά όμως, τότε πληρώνουν υψηλά διοικητικά πρόστιμα και πάνε φυλακή. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή δεν ξέρουμε πόση ευκολία αυτός που ήταν πριν από μία εβδομάδα θα ξαναμπεί μετά από μία εβδομάδα διακινδυνεύοντας να συλληφθεί και να κάνει χρόνια φυλακή. Κοιτάξτε, εγώ δεν διαφωνώ με τον Χρήστο που λέει ότι ξέρετε, μπαίνουν και ξαναμπαίνουν.
Αλλά τώρα, τα τελευταία χρόνια, δεν είμαστε ξέφραγο αμπέλι. Δηλαδή, αυτό που είχε συμβεί τότε, να μας υλοτομήσουν παράνομα και ελαφρέα 5.000 στρέμματα πάνω εκεί στον τρίλοφο, ψηλά στα σύνορα, αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο που έχουν μπει όλοι μέσα και έχουν καταλύσει την κυριαρχία μας στην ουσία, δεν συμβαίνει τώρα. Υπάρχει αυστηρός έλεγχος, υπάρχουν πολλά περίπολα και υπάρχουν και πολλές συλλήψεις. Τα μηνύματα τα έχουν πάρει. Κάποτε μας κλέβανε τα ζώα καθημερινά, τα μεγάλα ζώα πάνω στο γράμμο. Μπαίνανε σε όλα τα χωριά εκεί πάνω και τα καταλυστεύανε. Αυτά έχουν περιοριστεί πάρα πολύ, έχουν σταματήσει. Υπάρχει δηλαδή καλύτερη φύλαξη τώρα. Και αν υπήρχε και μια παιδεία και εμπειρία και αντίληψη δική μας, το να συγκεντρώνουμε αυτά με έναν τρόπο σοβαρό, σύμφωνα με τις υποδείες, χωρίς να προκαλούμε ζημιά κτλ. Και ενδιαφερόμασταν εμείς οι ίδιοι, δεν θα βρίσκανε έδαφος αυτοί για να μπουν και να μας κλέβουν, να πούμε, τον πλούτο μας, την αξία μας, το περιβάλλον μας, τη συλλογική μας περιουσία. Δεν θα μπορούσαν να το κάνουν. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι τα. Πες το, Χρήστο, πες το λίγο, Χρήστο, γιατί είμαστε στην τελευταία κουβέντα, γιατί έχει πάει ήδη. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια οι έλεγχοι είναι πιο εντατικοί. Το θέμα είναι, παράδειγμα, εγώ την Κυριακή με μια παρέα πάλι παιδιά την εταιρεία, θα ανεβούμε πάνω. Πιστεύω ότι πάλι θα τους συναντήσουμε και αν θα τους βρω, όντως θα τους φωτογραφίσω. Και να πω και κάτι ακόμη συμπληρωματικό, ότι δεν είναι μόνο η πριμούλα που μαζεύουν, μαζεύουν το τσάι. Το είπε ο μαζεύουν και Έλληνες το τσάι και μάλιστα σε τρομακτικές ποσότητες. Έτσι ακριβώς, και μαζεύουν και ορχιδέες, οι οποίες απαγορεύεται να τις μαζεύεις με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τις ορχιδέες τις μαζεύουν γιατί από αυτές γίνεται το σαλέπι. Ναι. Και δεν μαζεύουν μόνο οι δικοί μας, μαζεύουν και. Όλοι. Δεν μαζεύουν μόνο οι Αλβανοί, μαζεύουν και οι δικοί μας. Όλοι, το ξέρω. Και να πούμε έχουμε ότι συγκεντρώνουν και κάποια είδη ορχιδέες πάνω στο γράμμα. Είναι πολλά τα είδη. Και κάποια είδη από αυτά που ξεριζώνουν, γιατί ξεριζώνουν, παίρνουν το βολβό και το φυτό καταστρέφεται. Είναι σπάνια είδη και κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Μάλιστα. Και εκτός αυτού, ένα άλλο φυτό το οποίο ήδη υπάρχει στο γράμμο, αλλά σε πολλά μέρη της Ελλάδος θυμμένο και έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ ο πληθυσμός τους, είναι η Γεντιάνα η Λουτέα, είναι η Γεντιανή που λέμε η κίτρινη. Αυτό το φυτό το μαζεύουν όταν αυτό ανθίσει. Για να ανθίσει αυτό το φυτό κάνει 7 χρόνια. Όταν το φυτό ανθίσει, οι Αλβανοί ξέρουν ότι αυτό το φυτό είναι έτοιμη η ρίζα του και τι κάνουν, πάνε και ξεριζώνουν τη ρίζα, καταστρέφουν το φυτό και καταλαβαίνετε, ένα φυτό που κάνει 7 χρόνια για να έρθει στο σημείο να οριμάσει και να έχει όλες εκείνες τις ιδιότητες, το μαζεύουν. Ένα ρεπορτάζ που είχε γίνει πριν από 2-3 χρόνια από το Reuters, είχε πει και είχε μιλήσει με τον υπεύθυνο της εταιρείας που έχει συσταθεί στην Αλβανία, μιλάνε για πολλά εκατομμύρια ευρώ τζίρο το χρόνο η συγκεκριμένη εταιρεία. Να σας ενημερώσω ότι η Αλβανία είναι τρίτη χώρα που εξάγει τέτοια φυτά φαρμακευτικά και αρωματικά στον κόσμο. Μετά τη Γερμανία και τη Βουλγαρία είναι η τρίτη Αλβανία. Δεν ξέρω πόσο παράγουν αυτοί και πόσα τέτοια ενδυμικά φυτά έχουν στον τόπο τους. Προφανώς ένα μέρος από αυτά είναι για αυτά που κλέβουν από εμάς. Στην περιοχή τους, αυτά που παίρνουν τις ρίζες, δεν έχει μείνει τίποτα, δήμαρχε. Γι' αυτό και μπαίνουν στη χώρα μας. Όσο για την πριμούλα, αυτή μπορεί να καλλιεργηθεί και σε χωράφι, γιατί είναι βολβός, είναι πατάτα. Μπορούν, όπως το τσάι του βουνού, θα μπορούσε να καλλιεργηθεί από κάποιους ανθρώπους δικούς μας στις ορεινές περιοχές. Εκείνο που θα πρέπει να γίνει, τουλάχιστον για την περιοχή του Γράμμου, της Γράμμουστας κυρίως, να ενισχυθεί και λίγο το στρατιωτικό φυλάκιο εκεί, ώστε να μπορεί να βγαίνει και καμιά περιπολία από το στρατό, γιατί έτσι με τα άτομα που είναι, δεν μπορούν να βγουν περιπολίες. Και ίσως αν πιέσει λίγο η συνοριακή φύλαξη τώρα αυτή την περίοδο που ξέρουμε ότι είναι σε έξαρση η συγκέντρωση των φαρμακευτικών ειδών φυτών και την περίοδο που είναι το τσάι, αυτοί θα αρχίσουν να φοβούνται. Γιατί αν θα τους συλλαμβάνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, θα ορίσουν την ίσοδο. Προχθές επίσης το Σαββάτο βράδυ, το απόγευμα, ενημερώνω και τον Χρήστο ότι ανέβηκε πάνω όλη η ηγεσία του στρατού και της αστυνομίας της περιφέρειας και του νομού, περιάρχη εμένα και τα λοιπά, και κάναμε μια πολύ σοβαρή κουβέντα για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε επιπλέον τα μέτρα φύλαξης για την μη είσοδο των Αλβανών στην περιοχή μας. Να ευχαριστήσουμε λίγο τον Χρήστο, γιατί δεν έχουμε καθόλου, έχουμε φύγει και 5 λεπτά από την εκπομπή μας. Έτσι ακριβώς. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι ο δήμαρχος και ο σημερινός του Νεστορίου θα κάνει πράγματα πάνω ώστε να προστατεύσουμε αυτό το κομμάτι που έχουμε εκεί και να το αναδείξουμε, γιατί
Έτσι πως έχουμε φτάσει σαν νομός Καστοριάς, θα πρέπει να δείξουμε τέτοια πράγματα. Ο περιβαλλοντικός τουρισμός είναι πολύ σημαντικό πάρα για πολύ, την περιοχή πάρα μας. Πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τώρα, Δήμαρχε, και μια κουβέντα, γιατί έχουμε ήδη βγει εκτός προγράμματος έτσι κι αλλιώς, μια κουβέντα για τον καθαρισμό των ποταμών στη Διποταμία. Ναι, κοιτάξτε, ξεκινήσαμε και σε συνεργασία με την περιφέρεια, αλλά και μόνοι μας, με δικά μας έργα και με δικά μας χρήματα, ως Δήμος εννοώ, να καθαρίσουμε και τον Αλιάκμονα και τα ποτάμια πάνω της Δημοτικής Ενότητας Ακριτών. Τον Δεκέμβριο ήρθε η περιφέρεια και μας έκανε έναν πρώτο καθαρισμό στα ποτάμια της Διποταμίας και του Χιονάτου. Πολύ καλός καθαρισμός που είχε να γίνει χρόνια. Και τώρα εμείς με δικό μας έργο ολοκληρώνουμε τον καθαρισμό των ποταμιών που χρόνια είχαν να καθαριστούν και επιτέλους τρέχει πραγματικά καθαρό νεράκι στα ποτάμια αυτά. Δεν έβλεπες τίποτα από τα ξύλα, από τις φερτές ύλες, από τις λάσπες, από τα σκουπίδια. Είχαν όλα γεμίσει. Από εκεί πήρε το όνομά της και η Διποταμία. Ναι, βέβαια. Από τα δύο ποτάμια, ναι. Τα οποία ήταν όλο σκουπίδια, μπάζα και βρωμιά. Δεν έβλεπες ποτάμι, δεν μπορούσες να καταλάβεις τι είναι εκεί πέρα. Δεν έβλεπες νερό πουθενά. Και επειδή είχαν γεμίσει τόσο πολύ, άμα συνέβαινε μία πλημμύρα, θα πλωνόταν παντού τα νερά, δηλαδή θα δημιουργούνταν και προβλήματα. Κατάλαβα. Και τα καθαρίσαμε τώρα, όπως καθαρίζουμε και εδώ τα ποτάμια, καθαρίζει περιφέρεια. Στο Κρανοχώρι, στην Πεντάβρυσο, στον Εστόριο πιο πάνω κτλ. Γίνεται πολύ καλή και συστηματική δουλειά για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα εδάφη δεξιά και αριστερά των ποταμών, καθαρίζοντας τις κήτες και περιορίζοντας τις εκεί που πρέπει να είναι. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.